Πάμε τώρα σε ένα θέμα από το αθλητικό ρεπορτάζ. Ένα χωράφι στέλνει αθλητές στην Ολυμπιάδα. Θα πάμε μέχρι την Αγιά, λίγο έξω από τα Χανιά, εκεί όπου δύο αθλητές της πυροβολίας προπονούνται σε ακατάλληλες συνθήκες, ωστόσο ετοιμάζονται για την Ολυμπιάδα που θα γίνει το καλοκαίρι στο Παρίσι. Ο Γιώργος Μιμίκος είναι κοντά μου στο στούντιο για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ολόκληρο το ρεπορτάζ εμπεριέχεται έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή Αθλητικές Ιστορίες που θα προβληθεί αμέσως μετά το δελτίο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όμως να πάμε στο θέμα. Ακριβώς έτσι είναι, και επειδή, όπως είπες και εσύ, η εκπομπή λέγεται Αθλητικές Ιστορίες, αυτά τα δύο παιδιά που είναι κάθε χρόνο στην κορυφή της Ελλάδας και με μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους, είναι δηλαδή με διαφορά οι καλύτεροι Έλληνες στη σφυροβόλη, είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν γράψει ιστορία όλα αυτά τα χρόνια μέσα από αυτό το χωράφι που εγώ το χαρακτηρίζω χαριτολογώντας και μαγικό. Αν θέλετε, γιατί αυτή πραγματικά είναι η κατάντια του ελληνικού αθλητισμού. Εάν δεν υπήρχε και αυτό, ένα χωράφι που δίπλα, να μου επιτρέψετε να πω, υπάρχουν διάφορα κατοικίδια, ζώα και κότες που πολλές φορές ενοχλούν ακόμα και στις προπονήσεις και γίνονται με αυτές τις συνθήκες οι προπονήσεις. Ένα χωράφι που αυτό έχει δώσει την όθηση σε αυτά τα δύο παιδιά. Φανταστείτε, αν είχαν τις σωστές υποδομές, τι θα μπορούσαν παραπάνω να κάνουν και θα μπορούσαν ασφαλώς να είχαν φέρει, εγώ το πιστεύω πραγματικά, και ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στη χώρα μας. Είναι πλέον αδιάψευστος μάρτυρας, Γιώργο, να βλέπουμε και τα πλάνα. Αυτές οι εικόνες λοιπόν είναι ο πλέον αδιάψευστος μάρτυρας που κάθε φορά μας επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση παραμένει απούσα. Και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα ο προπονητής των δύο παιδιών, ο Κώστας Παπαμαρακάκης, ο οποίος μάλιστα ευχαρίστησε και τον ιδιώτη που παραχώρησε Κατερίνα το χωράφι για να γίνονται οι προπονήσεις. Ο προπονητής λοιπόν τονίζει ότι έχει κάνει πάρα πολλές φορές έκκληση να έρθουν να δουν κάποιοι αυτό το χωράφι και οι μόνοι που το έχουν δει τελικά, τουλάχιστον έξω από τα Χανιά, είναι αθλητές από το εξωτερικό, που είναι το εκπληκτικό της υπόθεσης, ότι έρχονται στην Κρήτη για να δουν πώς προπονούνται, γιατί θεωρούν πρότυπα τους δύο κριτικούς πρωταθλητές, και όταν έρθουν για να δουν την προπόνησή τους, βλέπουν και αυτό το χωράφι, και με αυτόν τον τρόπο η δυσφήμιση της χώρας στο εξωτερικό γίνεται στον μέγιστο βαθμό. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή θα το αναδείξει αυτή τη δυσφήμιση, θα την αναδείξει σήμερα η εκπομπή. Θα αναδείξει ακόμα και τι γινόταν παλιά, γιατί δυστυχώς είμαστε πάρα πολλά χρόνια πίσω τουλάχιστον στον αθλητισμό, όπως φαίνεται, Κατερίνα, διότι πριν το χωράφι υπήρχαν οι περίφημοι αμόλοφοι, περίφημοι σε εισαγωγικά, που αναγκάζονταν εκεί με κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή των προπονητών να κάνουν οι αθλητές τις βολές τους, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας. Από εκεί πήγαμε στο χωράφι και αυτό θεωρείται πρόοδος. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Είναι τραγέλαφος. Τα παιδιά αυτά πραγματικά διαπρέπουν χάρη στις δικές τους δυνάμεις και χάρη φυσικά τη στήριξη των προπονητών τους και των οικογενειών τους. Ένας σύλλογος, ναι, που επίσης δεν έχει πάρει τη βοήθεια που θα έπρεπε, γιατί μιλάμε για κριτικό σύλλογο, τον Ελευθέρω Βενιζέλο Χανίων, που, ναι, είναι τα τελευταία 10 χρόνια σταθερά στην κορυφή της Ελλάδας, στον Στίβο γενικότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Δυστυχώς η πολιτεία έχει γυρίσει λίγο την πλάτη. Χρόνια τώρα. Άμα ο άνθρωπος που μας έχει δανείσει το χωράφι, γιατί είναι ένας φίλος του προπονητή μου, ο κ. Μανώλης Θωμαδάκης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, άμα κάποια στιγμή θελήσει να το αξιοποιήσει αυτό το χώρο, εμείς είμαστε ξεκρέμαστοι. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ή θα φύγω από τα Χανιά, ή να σταματήσω. Εντάξει, τη σφύρα δεν θα σταματήσω. Αλλά θα με διώξουν. Δηλαδή, τα υπόλοιπα που αγαπάω και κατάγομαι, θα με διώξει στην ουσία. Με διώχνουν. Αυτό νιώθω. Έτσι νιώθω. Ότι έχει σχήμα στρογγυλό, αυτό τους νοιάζει πιο πολύ. Και αυτό είναι που μας πληγώνει εμάς, γιατί δεν είμαστε ότι δεν κάνουμε και κάτι. Φέρνουμε την Ελλάδα πολύ ψηλά. Τους αναδεικνύουμε και εμείς. Δηλαδή, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και σε εμάς κάτι παραπάνω. Να μην είμαστε κι εμείς τόσο χαμηλά. Όποιος βλέπει που προπονούμαστε έξω, απορεί. Απορεί, δεν είναι. Και τώρα εδώ είμαστε καλά σχετικά. Πριν ήμασταν εκεί που ήμασταν, είναι θαύμα από που βγήκαν αυτά τα παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Αν πάτε εκεί, είναι πραγματικά, εγώ λέω ότι μας βοήθησε ο Θεός. Μας είχαν αγνοήσει άνθρωποι, μας έχουν αγνοήσει άνθρωποι και μας βοήθησε ο Θεός.
Όποιος έρχεται εδώ παθαίνει σοκ. Έρχονται πολλοί φίλοι της σφύρας και φίλοι μας, ξένοι, Γερμανοί, Ελβετοί, τώρα θα έρθει ένας Πορτογάλος, Αμερικάνοι έρχονται, κάνουν προπόνηση εδώ και έρχονται για μας γιατί εντάξει, είμαστε σε ένα επίπεδο καλό, θέλουν να δουν κάποια πράγματα την προπόνησή μας κτλ. Και έρχονται εδώ πέρα και σοκάρονται λίγο στο πού κάνουν προπόνηση. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στην Ευρώπη, στον κόσμο. Αυτοσχέδια, δεν ξέρω. Εδώ φυτεύανε λάχνα και καρότα παλιά, είναι αστείο. Εγώ φέτος που βγήκα δέκατος δεν είχε έρθει κανείς στον αεροδρόμο να με υποδεχτεί. Και εκεί κατάλαβα ότι εντάξει, λέω, okay, είμαστε μόνοι μας πλέον. Έχω ακούσει υποσχέσεις, έχω ακούσει, δεν περιμένω τίποτα. Κάνω τη δουλειά μου όπως μπορώ με αυτές τις συνθήκες. Δεν παρακαλάω κανένα. Κανένα δεν παρακαλάω. Δεν έχω ανάγκη κανένα.